Της Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Έχουν μπερδευτεί στη Νέα Δημοκρατία με τις στηρίξεις και τα χρήματα στις αυτοδιοικητικές εκλογές και όπως δείχνουν τα πράγματα, ούτε η ηγεσία του κόμματος γνωρίζει που έχει ορίσει εκλεκτούς και που όχι. Προμηνώς εκδόθηκαν ανακοινώσεις που ανέφεραν ότι η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει για υποψήφιο δήμαρχο Πατρέων τον γνωστό γιατρό Νίκο Παδημάτο. Μόλις το Σάββατο το πρωί, η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Μαρία Σπυράκη, σε ραδιοφωνική της συνέντευξη στο Sky, στην εκπομπή Χατζή Οικονόμου, ανέφερε ρητά ότι στήριξη και όχι χρήσμα έχει δοθεί μόνο στους τρεις μεγάλους δήμους της χώρας, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, και σε κανέναν άλλον, αφήνοντας περιθώρια ερμηνείας ότι στην Πάτρα δεν υπάρχει κάποιος υποψήφιος που προτιμά ιδιαίτερα από κάποιον άλλον. Είναι προφανές ότι οι ισχυρισμοί της εκπροσώπου τύπου του κόμματος εγείρουν πολιτικό ζήτημα στη Νέα Δημοκρατία σχετικά με την Πάτρα, αφού αφήνουν εκτεθειμένα τα στελέχη που δηλώνουν ότι το κόμμα έχει υποψήφιο. Τη δήλωση Σπυράκη δεν άφησε ασχολίαστη ο Νίκος Νικολόπουλος, που δήλωσε: «Όσοι νόμιζαν ότι με οικοτολογίες και ακριτομυθίες για υποτιθέμενη εμπλοκή της Νέας Δημοκρατίας στις δημοτικές εκλογές της Πάτρας θα μπορούσαν να παραπλανήσουν τους ψηφοφόρους και να βάλουν τρικλοποδιά στη Νέα Πάτρα, της οποίας ηγούμε, είναι μακριά νυχτωμένοι. Έτσι κι αλλιώς οι πατρινοί γνωρίζουν και πρόσωπα και πράγματα, και μην τους περνάτε κάποιοι για αδαείς». Ξέρετε, ο αγώνας δεν γίνεται πάντα με τα όπλα και μάλιστα φέτος γιορτάζουμε την εθνική επέτειο 2 μήνες πρώτης κάλπης. Εκεί έχουμε όπλα και σφαίρες στην ψήφο μας και μπορούμε να πετύχουμε το θαύμα της παλιγενεσίας, το θαύμα της αναγέννησης, της πατρίδος και της Πάτρας με την ψήφο μας. Εύχομαι λοιπόν καλή φώτιση και καλό βολή σε όλους. Ξέρω που το πάνε, ξέρω τι εκνευρίζονται. Ξέρω ότι ανησυχούν, αλλά τι να κάνουμε. Αυτή είναι η πολιτική, το μέλλον θα δείξει για όλα αυτά τα οποία τα θεωρώ ότι είναι συμπεριφορές κοντές. Η κυρία Σπυράκη καταρχήν έκανε μία δήλωση, ναι, η οποία αυτό που είπε που γράφεται από μέσα, ναι, άρα δεν αναφερόταν στον Παπαδημάτο. Mm-hmm. Αυτή η δήλωση με τη διαδρομή που έχει η κυρία Σπυράκη στη Νέα Δημοκρατία και την εμπειρία του πώς λειτουργεί το κόμμα, μια και είναι όψη νεοδημοκράτησα, δεν ξέρει την κομματική μας οργάνωση και το πώς λειτουργούμε, άρα δεν είχε και την ενημέρωση. Οπότε έκανε μια δήλωση, έτσι εκτίμησε ότι θα την κάνει. Τι να κάνουμε, τι να, να πούμε στην κυρία Σπυράκη γιατί την έκανε. Νομίζω ότι θα το καταλάβει και μπορεί να της δοθεί δυνατότητα σε κάποια δεύτερη φάση να επανορθώσει. Αν ξαναρωτηθεί, να επανορθώσει το, ναι, την δήλωσή της. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε ξεχωριστή στιγμή. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.